Αυτή τη στιγμή μα ενημερώνουν από το Κοντρόλ ότι υπήρξε μια δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύθηκε στο κανάλι το Open από την MRB του κύριου Μαύρου. Η οποία δημοσκόπηση, κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Τζανακόπουλο, δίνει ένα προβάδισμα 27,4% στη Νέα Δημοκρατία έναντι 24,5% στο ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πτώση τη Νέα Δημοκρατία από την ίδια δημοσκόπηση πριν λίγε μέρε 3,2% και μια άνοδο οριακή του ΣΥΡΙΖΑ 0,3%. Θα ήθελα το σχολείο σα. Κοιτάξτε, εμεί ε, έχουμε κάθε δικαίωμα να σχολιάζουμε τι δημοσκοπήσει. Στο 2,9% ναι, ε... ναι, η ψαλίδα, αυτή είναι η είδηση, ε, δημοσκόπηση τη MRB, 2,9% η ψαλίδα Τη Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ με ενημερώνουν από τον Κοντρόλ. Περί... Περίπου κινείται στο ίδιο πλαίσιο των παρουσιάσεων. Προηγούμενων... Όντω, εντό του ορίου του στατιστικού λάθου που λέμε και στα μαθηματικά. Κι, κινείται περίπου στο πλαίσιο των δημοσκοπήσεων που έχουμε ναι. δει τι τελευταίε ημέρε. Ε, Εμεί είμαστε από εκείνου που δεν πετροβούλουμε τι δημοσκοπικέ εταιρείε. Τι διαβάζουμε, τις, προσπαθούμε να τι ερμηνεύσουμε. Εμεί κινούμαστε πολιτικά για την επίλυση παθογενειών ετών και προβλημάτων. Σε αυτό τον άξονα θα κινηθούμε. Και μάλιστα επειδή έθεσε και πριν και ο κύριο Τζανακόπουλο, θα προφανώ θα τοποθετηθεί για τι μετρήσει. Εμεί σα λέω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι εναντίον των δημοσκοπικών εταιριών όταν αυτό το δεν μα βολεύει. Είμαστε εδώ και το συζητάμε. Εμεί όμω αυτό που θα πούμε είναι ότι. Γιατί έκανε πριν κάποια σχόλια ο κύριο Τζανακόπουλο. Εμά δεν είναι καταδικασμένοι δύο υπουργοί μα από την δικαιοσύνη και με τελεσίδικο τρόπο, γιατί είπε κάποια πράγματα και για του θεσμού. Η Νέα Δημοκρατία. επίση, δεν προσπάθησε ποτέ να χτυπήσει τους πολιτικούς αντιπάλους της με χτυπήματα. Ξέρετε, θυμόσαστε την υπόθεση Νοβάρτης ότι όλο το πολιτικό σύστημα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Η Νέα Δημοκρατία πολιτεύτηκε με σεβασμό θεσμικό συγκεκριμένους τρόπους και σε ό,τι αφορά το τελευταίο, για να το απαντήσω και αυτό για να πάρει και το λόγο ο κύριος Τζανακόπουλος, σε ό,τι αφορά την τηλεδιοίκηση τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο κύριος Σπίρτζης δεν είπε ούτε καν μισές αλήθειες. Είπε μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Καταρχά, η τηλεδιοίκηση παρελήφθη από εμά το 32%, όχι το 68%. Η Νέα Δημοκρατία την προχώρησε. Ναι, υπήρχαν κομμάτια που έπρεπε να προχωρήσουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2014, πάγωσε για δύο χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ, το 2017 με το 2019, και πήγε τόσο λίγο μπροστά στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. έφτασε σε ένα βαθμό ορίμανση. Ναι, θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πιο γρήγορα, ναι, θα έπρεπε, κύριε Ψήλο. Και αυτό είναι και στα σημεία σημα... σημα... αυτοκριτική μα. Όμω, προσπάθεια έγινε. Δεν δικαιούται ο κύριο Σπίρτζη να αλλάζει την πραγματικότητα από αυτήν την οποία ήταν κανονικά. Γιατί ο κύριο Σπίρτζη είπε πολλά πράγματα στα οποία πραγματικά μα βγάζει εκτό λογική. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλε. Λοιπόν. Ε... Κύριε Ψήλο, έχω πει κατά καιρούς, ε, θυμάμαι μου ζητήθηκε ένα σχόλιο για παράδειγμα πριν από λίγες ημέρες ε, σε σχέση με μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ και του κυρίου Γεράκη... Στον α, Αντένα. Α, στον Αντένα, ε, η οποία παρά το γεγονός ότι ο κύριος Γεράκης έχει δεδομένες και δημοσιευμένες ειδικέ σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου έδινε μια διαφορά η οποία είναι κατά μια μισή μονάδα μεγαλύτερη από την διαφορά που δίνει η σημερινή η ε, MRB. Ε, της ε, MRB. Ε, νομίζω ότι πλέον ε, και οι δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν ειδικέ και προνομιακές σχέσεις με το Μαξίμου και μιλάω και για την ΜΑΡΚ αλλά και για άλλες εταιρείες, είναι αναγκασμένες να καταγράψουν ε, το έντονο αντικυβερνητικό κλίμα και να ανατρέψουν, αν θέλετε, την εικόνα ενός δίθεν παντοδύναμου Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας δίθεν απολύτως κυρίαρχης Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή. Δηλαδή. Οι εκλογές θα είναι ένα ντέρμπι, θα είναι δύσκολες εκλογές, θα κριθούν πολιτικά προγράμματα, θα κριθούν πολιτικές στοχεύσεις, θα κριθούν πολιτικά πεπραγμένα. Α, αλλά και θα κρυθεί και η στρατηγική και η προοπτική του κάθε πολιτικού χώρου για τη χώρα. Αν θέλουμε να έχουμε α, τη συνέχιση του επιτελικού κράτους με τις μεγάλες του επιτυχίες, την πρωτιά, α, τη θλιβερή πρωτιά σε νεκρούς α, στην πανδημία σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 17η χειρότερη στον κόσμο των 170 α, χωρών. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μία κυβέρνηση και μία Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία θα λειτουργεί πλήρως ανεξέλεγκτη, παρακολουθώντας και δημιουργώντας δίκτυα αν θέλετε, πολιτικών και άλλων εκβιασμών εναντί επιχειρηματιών, πολιτικών αντιπάλων, υπουργών της κυβέρνησης κλπ. Αν θέλουμε να έχουμε έναν πλήρως απαξιωμένο δημόσιο τομέα, όπως είδαμε στην περίπτωση του οργανισμού σιδηροδρόμων Ελλάδος. Αν θέλουμε το κράτος να συνεχίσει να εκχωρεί, Uh, mm. την uh, mm. δημόσια περιουσία με τον τρόπο που το κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία ό,τι καταφέραμε ως κυβέρνηση να κρατήσουμε υπό δημόσιο έλεγχο την περίοδο uh, της uh, Μνημονιακής Επιτροπής και ιδιαίτερα την περίοδο 15-19, όταν καταφέραμε να κρατήσουμε υπό δημόσιο έλεγχο τον ΑΔΜΙΕ, όταν καταφέραμε να κρατήσουμε υπό δημόσιο έλεγχο... Mm. Είναι πολύ είναι μεγάλη δημόσια... η βεντάλια αυτή που, που ανοίγεται, mm. αλλά mm. η ερώτηση mm. είναι το εξί, η εξί...